επίβλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψε την άμπελον ταύτην, και κατάρτισε αυτήν. Ειν εφύτευσε η δεξιά σου. Αμήν. Ή ανάπαυσοντας ψυχάς, πάντων τον εσπάτος τελειωθέντων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Των τελειωθέντων υπό της επιδημίας ταύτης. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για όλους μας και για όλες. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Πειρασμός ο οποίος μας λέγει και μας προσγειώνει και μας ταυτίζει για το πόσο μηδαμινοί γινόμαστε όταν συμβούν γεγονότα όπως αυτό. Πονάμε πολύ αυτές τις στιγμές τις οποίες ζούμε στην Ελλάδα μας, στη χριστιανική Ελλάδα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πονάνε όλοι οι άνθρωποι και πονάμε όλους τους ανθρώπους. Γιατί όπως είπα προηγουμένως εμφανίζεται η ανθρώπινη αδυναμία σε όλο της το μεγαλείο μέσα σε εισαγωγικά η λέξη αυτή. Αυτή λοιπόν η κατάσταση σήμερα μας βάζει σε πολλά ερωτηματικά. Πού είναι ο καθένας μας, πού βρίσκονται οι άλλοι, τι πράττει ο καθένας μας και τι πράττουν οι άλλοι. Και αυτό ακριβώς προσδιορίζει και την ευθύνη μας. Είμαστε κλεισμένοι εμείς σήμερα που τελούμε τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε ότι ο Χριστός είναι παρόν. Και είμαστε κλεισμένοι όχι επειδή το θέλουμε αλλά επειδή οι καταστάσεις μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Καθημερινά θάνατοι ακούγονται στις γειτονικές μας χώρες και στην ειδική μας. Καθημερινά φόβος μεγάλος πνέει και διαχέεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Καθημερινά ρωτάμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να είμαστε μαζί χωρίς να είμαστε μαζί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με ομόνοια, γαλήνη, ευθύνη, προσευχή αυτή την λέλαπα η οποία έχει προκύψει και η οποία προφανώς μας πονά πολύ αλλά αφετέρου μας δίνει μια μεγαλύτερη διάσταση πνευματικού αγώνα. Ενός αγώνα ο οποίος είναι δικός μας, όλος δικός μας και αυτά τα οποία μας συμβουλεύουν οι υπεύθυνοι είναι και εκείνα τα οποία μπορούν ανθρωπίνως να συγκρατήσουν την ανθρώπινη υγεία. Είναι εκείνα τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου καλούμαστε να προσέξουμε, να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τους άλλους. Υπάρχουν βέβαια μέσα σε αυτήν την συγκλονιστική στιγμή και πράγματα τα οποία από την διπλανή πλευρά φαίνονται. Διάβασα προχθές ότι οι θάλασσες έχουν αρχίσει να γεμίζουν ψάρια. Γιατί? Γιατί διεπίστωσε η φύση ότι εμείς όταν κάνουμε όλες αυτές τις αλόγιστες κινήσεις μας την καταστρέφουμε. Μας πλησιάζει πάλι η φύση αγαπητοί μου. Μας πλησιάζει και μας φωνάζει και η ανθρώπινη φύση και το σώμα μας και η ψυχή μας και μας λένε προσέξτε εμάς, προφυλάξτε εμάς γιατί για σας έγινε η φύση, για σας λέγει ο Θεός γίνατε και εσείς οι ίδιοι και ζείτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Προσοχή λοιπόν και προσευχή και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία μεγάλη να μπορούμε να σηκώνουμε σταυρούς και πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει να μην συγκρίνουμε τους σταυρούς μας. Ο καθένας μας έχει εκείνο το οποίο μπορεί να σηκώσει αλλά μην ξεχνάτε ποτέ ότι τον σταυρό του Χριστού τον αγκάλιασε ένας Σίμων Κυριναίος.
ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκείνη τη στιγμή και ο οποίος ταυτίστηκε με αυτή την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά. Εναντίον λοιπόν του Χριστού πολλά ακούστηκαν, αλλά κανείς δεν βρέθηκε να δικαιολογήσει το γιατί. Και επειδή ακριβώς δεν μπόρεσε να βρει κάποιος το γιατί, δεν χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη του τον Θεό, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο Χριστός μας παρουσιάζεται. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους του τηλεοπτικού σταθμού εδώ στην πόλη μας της Καβάλας, του ένα Channel, για αυτήν ακριβώς τη συμβολή τους σε αυτήν την προσπάθεια, την δύσκολη και πονεμένη αλλά πολύ αγαπημένη. Θα βγούμε καλύτεροι από αυτή την υπόθεση. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο ειλικρινείς και πιο αγαπημένοι.